Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη Business News. Απογειώθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς για τον Απρίλιο έφτασε τους 1,46 εκατομμύρια επιβάτες, ξεπερνώντας κατά 21,1% τα αντίστοιχα επίπεδα του 2014. Συνολικά, τους 4 πρώτους μήνες φέτος σημειώθηκε άνοδος 24,2% με 4,4 εκατομμύρια επιβάτες. Σε επένδυση 25 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει Lambda Development για την αξιοποίηση του υπόλοιπου τμήματος του κτηρίου όπου λειτουργεί το Golden Hall. Αναμένεται να προσθεθούν επιπλέον 11.000 τετραγωνικά μέτρα για τη λειτουργία νέων εμπορικών χώρων, χώρων αναψυχής, γραφείων αλλά και του Μουσείου των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 51% της Cretan Retail Management, πατοπολία Κρήτης, εξαγόρασε η Μαρινόπουλος, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δραστηριότητά της αφορά στην προμήθεια και υποστήριξη του δικτύου των 98 σούπερ μάρκετ με την επωνυμία Αριάδνη στην Κρήτη. Παράλληλα, η Μαρινόπουλος απέκτησε το δίκτυο των 18 καταστημάτων της εταιρείας Κρόνος στον νομό Αχαΐας. Στο εμπορικό κέντρο Πλατεία στη Θεσσαλονίκη άνοιξε κατάστημα Οικοτσόβολος. Το κατάστημα εκτείνεται σε χώρους περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα και σε αυτό απασχολούνται 37 άτομα. Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας Yahoo ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Πάνος Λιβαδάς. Στόχος η διαφημιστική προώθηση του ελληνικού τουρισμού σε Μέση Ανατολή και Αραβικές χώρες έναντι 280.000 ευρώ. Η συνεργασία διασφαλίζει την online διεθνή προβολή του ΕΟΤ με συνολικά 62 εκατομμύρια διαφημιστικές εμφανίσεις. Αυτές ήταν και για σήμερα οι ειδήσεις του Business News.